Καλησπέρα, μάγκες μου, σε όλους και όλες, ελπίζω στα τέλεια. Θέλω να πω δύο λογάκια πολύ σύντομα. Χθες θα κάναμε live stream, το ακύρωσα γιατί δεν ήμουν σε mood. Όπως είδατε το story που ανέβασα. Το θέμα, μάγκες, είναι ότι τελευταία γενικό τώρα δεν είμαι σε καλό mood. Έτσι, δεν είμαι σε mood γενικά για το κανάλι. Ο λόγος είναι ότι προσπαθώ πάρα πολύ, πραγματικά τρεχαρντάρω όσο δεν πάει, να ανεβάζω βίντεο κάθε μέρα, μπορεί και δύο βίντεο, έτσι, π.χ. τώρα με το Final Fantasy, επειδή είναι μεγάλο game και ήθελα να προλάβω να το βγάλω μέχρι 19 Ιουνίου, το ανέβαζα έτσι δύο parts τη μέρα, τρία parts τη μέρα, έτσι, ουσιαστικά μάγκες, και ειδικότερα από Οκτώβρη που τελειώσαμε τη δουλειά και τα λοιπά και σύν τον κορονοϊό που έκατσε όλη αυτή τη φάση και είμαστε κλεισμένοι σπίτια μας, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Στην κυριολεξία, μάγκες, όλη μέρα έγραφα βίντεο και έκανα edit. Συν τα live, έτσι, τίποτα άλλο. Στην κυριολεξία, όλη μέρα σπίτι μέσα, βίντεο, live, edit, τέλος. Για να προσπαθώ να βάζω υλικό όσο γρηγορότερα και περισσότερο γίνεται, έτσι. Λοιπόν, να τελειώσω ουσιαστικά το Final Fantasy. Το game, μάγκες, έχει πάει χάλια. Η σειρά όλη έχει πάει χάλια. Αν δείτε τα βίντεο, τα 3-4 πρώτα πήραν 30 προβολές. Και από εκεί κάτω όλα τα υπόλοιπα. 9 προβολές, 10, 11 με το ζόρι. Λοιπόν, το οποίο Final Fantasy εσείς ήδη μου το ζητήσατε, έτσι. Οι ίδιοι εσείς μου το ζητήσατε. Πριν καν βγει, πριν καν κυκλοφορήσει, μου λέγατε το κάνεις άρα, το κάνεις άρα. Λέω εντάξει. Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρος. Έτσι, γιατί ξέρετε ότι είναι και το οικονομικό στη μέση. Εντάξει, τώρα θα γυρίσει κάποιος να πει: Ε, μα λέγα πάλι για τα οικονομικά. Όχι, μα και εσύ είναι το οικονομικό στη μέση. Εντάξει, γιατί όταν δεν έχει sponsor να σου δώσει το παιχνιδάκι. Να στείλει προμό, να το πάρει τζάμπα. Έτσι πρέπει να το πάρει στην τσέπη σου. Λοιπόν, το πήρα από την τσέπη μου για εσάς που το ζητήσατε. Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω παίξει ποτέ Final Fantasy. Ούτε είμαι τρελός fan anyway. Και έχει πάει άπατο. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Το κανάλι μάγκες το έχω 2,5 χρόνια. Okay. Σε αυτό το διάστημα των 2,5 χρόνων, τα βίντεο μου έχουν εμφανιστεί. Έτσι, θα μιλήσουμε τώρα για στατιστικά στοιχεία. Τα βίντεο μου έχουν εμφανιστεί σε πιθανό viewer 1.700.000 φορές. Okay, οι προβολές όμως που έχω πάρει, δηλαδή τα κλικ που έχουν γίνει εν τέλει στα βίντεο μου, είναι 150.000. 120.000, κάπου εκεί. Okay. Όλο τον καιρό μάγκες προσπαθώ. Εντάξει, προσπαθώ με τα live. Κάνουμε και LOL. Κάνουμε και GDRP. Κάνουμε και κανένα horror που και όπου. Κάνουμε και άλλα single player games που πάλι τα βλέπει άνθρωπος. Γιατί δεν ξέρω, μάγκες, τέλος πάντων τι γίνεται με το YouTube. Έχω ξενερώσει πραγματικά. Στα ειλικρινά σου μιλάω, έχω ξενερώσει απίστευτα. Πλέον δεν αξίζει, δεν αξίζει. Για μένα τουλάχιστον δεν ξέρω, μάγκες. Θέλω να σταματήσω. Θέλω να κλείσω, όχι να κλείσω το κανάλι, θέλω να σταματήσω. Μπορεί να θέλω να σταματήσω για ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, μισό χρόνο, δεν ξέρω. Μπορεί να θέλω να σταματήσω για πάντα. Απλά έχω ξενερώσει γιατί δεν δίνεται support όπως περίμενα, έτσι, δεν δίνεται το support που θα περίμενα. Επίσης, θα το ξαναπώ καμία φορά, το έχω πει και άλλες φορές, οι YouTubers οι μεγάλοι, οι υπόλοιποι, είτε οι μικροί είτε οι μεγάλοι, δεν βοηθάνε κανένα. Δηλαδή, έχω στείλει σε αρκετούς, το έχω ξαναπεί και αυτό σε άλλο βίντεο, έχω στείλει σε αρκετούς μήνυμα, ξέρω εγώ τάδε, μπορείς να κάνουμε ένα live-άκι κάποια στιγμή μαζί, μπορείς να, τέτοιο, έτσι ώστε να... Να με βοηθήσουν και εμένα λίγο με το κανάλι, να ανέβει λίγο το κανάλι, να με γνωρίσει περισσότερο το κοινό, ξέρω εγώ. Κανείς, μάγκες δεν απαντάνε καν. Αυτό είναι το ελληνικό YouTube. Δεν απαντάει κανείς. Ό,τι μήνυμα και να του στείλει, σε γράφουν, δεν θα έλεγα πού, αλλά τέλος πάντων. Έτσι, απλά δεν απαντάνε. Σπόνσορες επίσης το ξέρω ότι δεν έχω. Το γνωρίζετε πολύ καλά, επειδή είμαι και μικρό κανάλι, δεν έχω κανένα σπόνσορα. Έτσι να μου στέλνει τζάμπα games. Ή demos ή trials ή οτιδήποτε. Ή πράγματα για unboxing. Okay. Προσπαθώ σαν κανάλι μάγκες μόνος μου. Έχουμε κάνει 2-3 giveaways, όχι πάρα πολλά, αλλά ό,τι μπορώ κάνω και εγώ τέλος πάντων. Αλλά το θέμα μάγκες είναι το εξής. Έχω φτάσει στο σημείο να παίζω για εσάς πλέον. Έτσι, να παίζω για εσάς, να παίζω για τον οποιοδήποτε που ελπίζω να δει το βίντεο μπας και πάρω προβολή. Αλλά δεν παίρνω μάγκες προβολές. Έτσι, παλιά που δεν είχα το κανάλι,
όπως όλοι μας, όχι μόνο εγώ έτσι, παίζουμε για να ευχαριστούμε το game. Έτσι, εγώ μόνος μου, η κονσόλα μου, το PC μου και η οθόνη μου. Τελείωσε το game, έτσι. Απόλυτη ησυχία, μόνος μου, εκεί να παίξω το game, να ευχαριστώ το game, να δώσω βάση στο game. Τώρα μάγκες με το κανάλι, αγοράζω games, τα παίζω και τα γράφω. Τα κάνω σειρά, τα κάνω βίντεο, δηλαδή. Οτιδήποτε και να παίξω, πέρα από ελάχιστες ώρες που θα παίξω, ξέρω, κανένα LOL μόνος μου, off stream ή χωρίς να κάνω βίντεο ή οτιδήποτε. Μα και δεν, δηλαδή. Έχω χαλάσει μέσα μου την έννοια της ευχαρίστησης του βιντεοπαιχνιδιού. Να σου το πω έτσι. Οκ. Okay. Λοιπόν. Και τόσο για να μην γίνομαι κουραστικός. Αυτή είναι η όλη φάση. Έτσι, έχω ξενερώσει απίστευτο το κανάλι. Έχω προσπαθήσει τα πάντα σε αυτό το διάστημα. Έτσι. Εντάξει, 2,5 χρόνια μπορεί να είναι λίγο για να καταφέρω κάτι. Όπως και σε κάθε άλλο ας πούμε, πράγμα. Π.χ. τραγουδιστή σε 2,5 χρόνια δεν γίνεσαι. Ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστή σε 2,5 χρόνια δεν γίνεσαι. Κ.ο.κ. Αλλά το θέμα είναι ότι το YouTube Mages εν τέλει έχω καταλάβει ότι είναι τόσο αφιλόξενη πλατφόρμα. Τόσο αφιλόξενη. Δηλαδή, είναι ας πούμε, είναι 25, 30, 40 ξέρω εγώ κανάλια, μεγαλοκάναλα ελληνικά. Και αυτό είναι μάγκες, τέλος. Δεν θέλουν να βοηθήσουν κανέναν άλλον μικρό YouTuber ούτε να ανέβει, ούτε να το βοηθήσουν, ούτε να του κάνουν γνωριμίες με κοινό, τίποτα. Τίποτα, αυτό καταλάβει. Έτσι. Και τόσο μάλλον μάγκες έχω ξενερώσει με τη φάση. Αυτό είναι ουσιαστικά η όλη φάση στο βίντεο που θέλω να πω. Έχω ξενερώσει με τη φάση. Θέλω να σταματήσω. Έτσι, εγώ έχω φτάσει στα πρόθυρα, δεν ξέρω, σκέφτομαι για να πουλήσω τον εξοπλισμό μου ή να τον δώσω. Γιατί πραγματικά δεν έχω όρεξη να συνεχίσω το κανάλι έτσι όπως πάει. Έκανα την προσπάθειά μου. Δεν ξέρω, όπως είπα και στην αρχή, μπορεί να είναι για ένα μήνα διάλειμμα, μπορεί να είναι για 2 μήνες. Μπορεί σε ένα χρόνο να ανοίξω άλλο κανάλι. Αυτά μην μπείτε καν στον κόμπο να τα ρωτήσετε, γιατί πραγματικά μάγκες δεν έχω όρεξη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχω καμία όρεξη ούτε να ασχοληθώ με το κανάλι, ούτε να ανεβάσω όλο βιντεάκι, ούτε να κάνω live τζάμπα και βερσέ. Λοιπόν, και το YouTube μάγκες από ό,τι φαίνεται είναι επιλεκτικό έτσι. Δεν ξέρω πώς τα κάνουν αυτά. Και οι εταιρείες που είναι από πίσω και τα κανονίζουν και τις προβολές και τα trendings και τα fake views και τα fake bots και τα fake σχόλια και τα πάντα τα πάντα. Λοιπόν. Με ποια λογική μοιράζει το YouTube τις προβολές? GDRP έκανα. Έχω κάνει 4-5 φορές. Έχω κάνει και βίντεο. Λοιπόν, πού είναι οι προβολές μου? Και βλέπω μάγκες σε άλλα κανάλια. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποιον. Βλέπω άλλα κανάλια που ασχολούνται λιγότερο χρόνο από μένα. Ούτε το μισό χρόνο από μένα. Ξέρω, ασχολούνται ένα χρόνο. Έχουν κάνει το 1/10 από τα βίντεο που κάνει εγώ. Το 1/10 της προσπάθειας που κάνει εγώ. Και ξαφνικά μπαμ. Τα βίντεο τους, ξέρω εγώ, τα 3 τελευταία 4 χτυπάνε 8.000, 10.000, 20.000, 30.000, 150.000 προβολές. Λοιπόν, και άκη μαγκεσί, και αυτό βλέπω, αυτά βλέπω, όχι μόνο αυτό βλέπω, αυτά βλέπω. Και λέω εντάξει. Χθες λοιπόν μαγκεσί ξενέρωσα, γι' αυτό έκανα το live, έχω ξενέρωσει με την άλλη φάση γενικότερα. Έτσι. Δεν είμαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που κάνει ας πούμε διάλειμμα από το YouTube ή θέλει να το αφήσει στο YouTube. Έτσι. Και όλοι οι μεγάλοι που βλέπετε το έχουν σκεφτεί εκατομμύρια φορές, ασχέτως που δεν ξέρω, τα κατάφεραν, συνέχισαν, κάναν διάλειμμα, δεν έχει σημασία. Εγώ μιλάω τώρα για μένα, okay, μιλάω για μένα, σαν Παύλος. Οπότε μάγκες, αυτά, να μην πολυλογώ, να μην σκουράζω. Δεν θα έχουμε live σύντομα, ούτε βίντεο σύντομα, δεν έχω καμία όρεξη. Και αυτά ακόμα που έχω γράψει, σκέφτομαι να τα σβήσω. Εντάξει, γιατί πραγματικά δεν μπορώ μάγκες να κοπιάζω. Και να βλέπω ότι ο κόπος μου δεν ανταμείβεται, έτσι, ούτε σε προβολές, ούτε σε γραφές, ούτε τίποτα, τίποτα μάγες απολύτως. Είναι ό,τι πιο ψυχοφθόρο, έτσι, αυτή η φάση. Το YouTube είναι ψυχοφθόρο, όπως και όλα τα social media και τα Instagram αυτά είναι ψυχοφθόρα. Λοιπόν, οπότε μάγες, θα κλείσουμε εδώ με αυτό το βίντεο και πολύ το τράβηξα τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε τη φάση, τι ήθελα να πω. Μάλλον θα τα πούμε ή μπορεί και όχι σε κάποιο άλλο βίντεο, δεν ξέρω. Αυτά μάγκες, τσαλιά, καλό καλοκαίρι.